Τους διαλύσατε τους Ανέλ, είχατε δεν είχατε, έτσι. Λίγο βιαστικά. Έμαθα ότι ο κύριος Μπογδάνος θέλει να μπει, λέει, με τάγκ στη Νέργεια. Λέω, τουλάχιστον να προλάβω. Ήταν απ' έξω κάτι. Δεν είδα τίποτα κίνηση. Δεν έχετε θωρακισμένο απ' έξω. Το λέμε λίγο χαμογελαστά από το πρωί. Και ξέρετε, ο καθένας έχει δικαίωμα. Όχι, πραγματικά δεν είναι αυτό. Ότι δεν μου αρέσει το πρόγραμμα. Αν ήταν χιούμορ, θα ήταν μαύρο. Είναι μαύρο. Είναι αλήθεια. Ότι ο καθένας μου λέει, δεν μου αρέσει το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Δεν μου αρέσει η εκπομπή απευθείας. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό όμως. Τι φέρνουν νέοι άνθρωποι. Τι φέρνουν νέοι άνθρωποι στο δημόσιο διάλογο, θα πω. Όχι στην πολιτική, γιατί έχουν και φιλοδοξίες πολιτικές από ό,τι ξέρω. Τι φέρνουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί μιλάμε να έρθουν νέοι, έτσι να φέρουν ένα καινούριο αέρα. Ναι. Εγώ θα έλεγα να διαβάσουν καλύτερα την εξομολόγηση μετά από χρόνια πολλά. Αυτού που οδηγούσε το τάγκ. Ένα απλό παιδί ήταν αυτός, φαντάρος. Ήταν φανατικός. Αυτός που μπήκε στο Πολυτεχνείο. Λέω, το κοιτάω και από ψυχολογική πλευρά. Προσπαθώ να δώσω και μια ερμηνεία, όχι πολιτική, γιατί άμα πας να το ερμηνεύσεις, μπαίνεις σε ένα δέδαλο που δεν ξέρω. Είναι ανερμήνευτο. Δεν ξέρω τώρα. Ορισμένα πράγματα ξεφεύγουν και από το αν κάποιος θα είναι υποψήφιος ή δεν θα είναι. Δηλαδή. Και ένας πολίτης όταν εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Ότι έχει ξεφύγει από τα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή, αν μπεις τώρα. Υπάρχουν ζητήματα, δεν λέω μόνο πολιτικά ή αισθητικά. Όχι, καθόλου, καθόλου. Αλλά σε σχέση με το αν έχει ξεφύγει από. Εγώ μίλησα για το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, αν μπεις σε αυτή την αρένα των ανωνύμων στα social media, από ένα σημείο και πέρα γίνεται ένα πράγμα ανεξέλεγκτο που αποκτά άλλες διαστάσεις. Εάν λοιπόν καβαλάς αυτό το κύμα. Για να ικανοποιήσεις, δεν ξέρω ποιες φιλοδοξίες ή τι ακριβώς έχεις μέσα στο μυαλό σου, γιατί πολλές φορές είναι και μπερδεμένα αυτά σε ορισμένα μυαλά. Τι να σας πω, ειλικρινά σας το λέω. Κύριε Βαρεμένε, να επανέλθουμε στο αρχικό ερώτημα για την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τη γνωμοδότηση, αλλά ακούμε και η εξέλιξη στη διάσκεψη των Προέδρων να πάει, είναι ουσιαστικά προς τη διάλυση. Εκτός δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να συμβεί. Κοιτάξτε, έχετε κάποιο ρεπορτάζ, γιατί είστε και δημοσιογράφος. Ναι. Η διάσκεψη των Προέδρων, επειδή υπάρχει μια σύγχυση, ένα τοξικό νέφος, θα έλεγα. Δεν αποφασίζει να διαλυθούν κοινοβουλευτικές ομάδες. Έτσι. Πολιτικά, αυτό είπα και στη διάσκεψη των Προέδρων, από εκεί έρχομαι, θα μπορούσε να γίνει ένας διάλογος, αν θέλετε να επιδειχθεί και ένας συγκερασμός απόψεων για ένα θέμα που είναι πρωτοφανέρωτο σε αυτές τις διαστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κόμματα διαλύονται ή στάξεων συνετέθησαν, ένας διωγγωμένος αριθμός ανεξαρτήτων βουλευτών. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να διαβουλευτούμε πολιτικά και αν. Θέλετε να βρίσκαμε και κάποιο κοινό τόπο. Έκανε πολύ καλά ο πρόεδρος της Βουλής και απευθύνθηκε στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Κοινοβουλίου για να πάρει μια απόφαση. Διότι όταν επιχειρείς πολιτικά να το αντιμετωπίσεις αυτό, το φαινόμενο που σας περιέγραψα προηγουμένως, βάλεσε ότι δηλαδή καλλιεργείς ένα παρασκήνιο, ακόμα και αυτοί τους οποίους αφορούσε μια, ας πούμε, προσπάθεια, αν θες, να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Δηλαδή, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ενώ στο παρασκήνιο λέγανε άλλα, γιατί τους ενδιαφέρε, στο προσκήνιο ήταν υπεράνω. Τι λέτε, δεν μας ενδιαφέρει. Στο παρασκήνιο ζητούσε να αλλάξει ο κανονισμός και στο προσκήνιο. Όχι, δεν μιλάω για τους ΑΝΕΛ. Μιλάω για την εξωματική αντιπολίτευση. Ακούστε, όχι, η εξωματική αντιπολίτευση Πορόπολου έχει πάρει την εξής απόφαση, κατά τη γνώμη μου. Να είναι μέρα, να λες καλημέρα, θα σου λέει όχι, είναι νύχτα, επειδή το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθαρά πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει διάλογος πολιτικός μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. Και επειδή θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά, εγώ ανησυχώ για ορισμένα πράγματα. Ανησυχώ. Να βλέπω τον πρόεδρο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης να μιλάει για ορισμένα θέματα. Για παράδειγμα, εγώ ίδιος δεν μπορώ να το ξεστομίσω. Να μιλάει για καταναλωτικά. Καταλανοποίηση μιας περιοχής της Ελλάδος. Σας λέω ότι ανησυχώ. Είμαι φοβερά ανήσυχος. Λέω, συνειδητοποιεί αυτό που λέει. Αν δεν το συνειδητοποιεί, είναι επικίνδυνο. Και αν το συνειδητοποιεί, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Δηλαδή όλα τα βάλαμε σε μια αρένα. Σας λέω ειλικρινά τώρα, δεν είναι ούτε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, ναι. Ούτε θέλω να βάλω, ξέρετε, ορισμένα πράγματα σε αυτή την κομίτσα. Τα βάζει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που σας είπα προηγουμένως.
είναι να μην ανησυχούμε. Και εγώ απευθύνομαι σε έναν πολίτη, αν θέλετε, με νυφάλια σκέψη, που δεν θαλασσοδέρνεται και νοητικά και πολιτικά σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα φανατισμού. Τι λέει και ποιο σκοπό έχει και το λέει. Θα ήθελα να έχω κάποιον να μου απαντήσει. Ποιο σκοπό έχει και το λέει αυτό το πράγμα. Τι εξυπηρετεί, την αντιπολιτευτική του τακτική. Επειδή είστε και την πρόεδρο τη Βουλή, αυτές τις ερωτήσεις που απευθύνεται στον τηλεθεατή, στον πολίτη, ναι, τις έχετε απευθύνει στη Βουλή. Και βεβαίως έχω απευθύνει. Μίλησε και απαντήσεις στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ναι. Απαντήσεις πήρατε. Κοιτάξτε, σας είπα ότι είναι τόσο τοξικό το κλίμα. Είναι τόσο και παράξενο, κύριε Βαρεμένη, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια Βουλή. Κοιτάξτε να δείτε. Φυσικά, αλλά όλα τα φαινόμενα μπορούν να αντιμετωπιστούν με κανόνες, θεσμικούς που υπάρχουν, και εκεί που υπάρχουν κενά να διαβολευθούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Άλλο αυτό και άλλο η καλλιέργεια ενός τοξικού κλίματος και κλίματος διχασμού του ελληνικού λαού, διότι εγώ θα έλεγα και έκανα και έκλεισε και μέσα στη Βουλή να μην φτάσουμε εκεί. Γιατί όποιες φορές διχάστηκε εθνικά η χώρα, είχαμε ιστορικά ατυχήματα, για να το πω έτσι κομψά. Και λέω, εντάξει, καταλαβαίνω, όσο θα πλησιάζουμε τις εκλογές, γιατί τελικά μπήκαμε στο εκλογικό έτος, και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης θα πέσει μέσα αυτή τη φορά, όταν γίνουν μέσα στο 19 εκλογές. Πράγματι, μέσα στο 19 θα γίνουν εκλογές. Και όσο θα πλησιάζουμε προς τα εκεί, θα υπάρχει μια οξύτητα. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Πάντα στις προεκλογικές περιόδους υπάρχει μια οξύτητα. Υπάρχουν όμως και ορισμένα όρια. Μεταπολιτευτικά είχαμε κάνει κάποια βήματα. Και κάποια θέματα της εξωτερικής πολιτικής τα αφήναμε έξω από αυτή την άγρια σύγκρουση. Ήταν μια κατάκτηση, κατά τη γνώμη μου. Για πρώτη φορά διαπιστώνω ότι αυτό το απεμπολούμε. Και διαρωτώ με. Για ποιο λόγο. Κύριε Βαρεμένη, πάντως, ναι. Δηλαδή σου φέρνει. Ναι, παρακαλώ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ότι δεν φτάνει μόνο ένας για να υπάρχει κλίμα πόλωσης. Πρέπει να είναι δύο. Ναι, εγώ, κοιτάξτε. Δεν μπορεί να φτύει μόνο ένας. Ναι. Δεν μπορεί να φτύει μόνο. Ναι. Και τρεις και τέσσερις. Δεν μπορεί να φτύει μόνο. Αλλά μόνο στο ένας να φωνάζει είναι ο Νίκος. Δεν μπορεί. Εγώ αυτή η πόλωση και αυτή η οξύτα που λέτε. Όχι, εγώ μιλάω, σας μίλησα για ένα καλλιέργεια κλίματος διχασμού. Και σας έφερα ένα παράδειγμα προηγουμένως. Είναι ακραίο, ναι, αλλά το λέει ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και κατά τη γνώμη μου είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές. Δεν το λέει κάποιος φανατικός. Κύριε Βαρεμένε, ότι και ο πρώην κυβερνητικός σας εταίρος αυτή τη στιγμή, που έχει μια σφοδρή σύγκρουση, έτσι παρακολουθούμε τουλάχιστον, μιλάει για το πάνθεο των αποστατών. Αυτή τη στιγμή που παίζεται η κοινοβουλευτική του ομάδα, ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Παπαχριστόπουλο, θα τον διαγράψει, θα παραιτηθεί, τι θα γίνει. Πραγματικά προσπαθούμε να λύσουμε το γρίφο ή να το παρακολουθούμε για να καταλάβουμε. Αλλά από την άλλη έρχεται και ο κύριος Κουίκ ενδεχομένως, που εκεί έρχεται ο κύριος Καμένος και λέει ότι αν μπει στην κυβέρνηση και εδώ αυτή η έδρα ανήκει στους ΑΝΕΛ, μπαίνει στο πάνθεο των αποστατών. Μάλιστα, είναι μια επιχειρηματολογία του κυρίου Καμένου. Εγώ θα αναφερόμουν σε άλλα, γιατί είδατε, ξέρω πώς γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Νομίζω και ο κύριος Καμένος μπαίνει στη διακεκαυμένη ζώνη, όχι όπως λέγοντας αυτό που λέτε. Αυτό το λέει αμυνόμενος για τις εξελίξεις στο ίδιο το κόμμα. Δεν λέω ότι σύμφωνο με αυτό που λέει, αλλά το εξηγώ με αυτόν τον τρόπο. Λέω όμως και ότι ο κύριος Καμένος μπαίνει σε μια διακεκαυμένη ζώνη διχασμού όταν λέει άλλα πράγματα, έτσι, σε σχέση με ορισμένα θέματα. Μήπως τώρα το καταλαβαίνετε εσείς? Θέλω να πω, δηλαδή, όταν πριν από κάποια χρόνια φώναζε στους πολιτικούς αντιπάλους στα τέσσερα, αλλά ήταν μαζί σας. Δεν το καταλαβαίνατε ότι και αυτό ήταν διχασμός? Ή το παραβλέπατε? Που σας αγγίζει, ή το παραβλέπατε? Θα σας πω, θα σας απαντήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Μιλάω αυτή τη φορά, η αντιπαράθεση παίρνει το χαρακτήρα εθνικού διχασμού. Νομίζω πως υπάρχει μια διαφορά. Δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έγιναν ακρότητες, και μάλιστα εγώ θα σας φέρω και παράδειγμα, αν θέλετε. Δεν το έχω πει στη τηλεόραση, γιατί το έχω πει τότε. Γιατί το να το λέω τώρα δεν έχει μεγάλη, τόσο μεγάλη αξία. Εκ των υστέρων προφήτες υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάντες είναι. Τότες, ο Στάθης ο Παναγούλης, με τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια,
Πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πριν λέτε ότι διάσπασε. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητο εδώ και πολύ καιρό. Ναι, ναι. Ναι. Και έλεγε διάφορα ακραία ότι για κρεμάλες και τέτοια. Ναι. Και χιουμοριστικά, γιατί σας λέω γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια και υπάρχει καταγραμμένο αυτό σε εκπομπή, γι' αυτό το επικαλούμε. Ναι. Δεν αποκαλύπτω τίποτα. Σε εκπομπή εκείνου του καιρού. Ναι, 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 ναι. Εκείνου του καιρού. Γιατί με είχαν ρωτήσει συγκεκριμένα. Και χιουμοριστικά το έλεγα, κάθε πρωί θα σου δίνω ένα μισό χάπι. Μισό χάπι. Του έλεγα χιουμοριστικά. Αυτό το έλεγα κάθε φορά που το συναντούσα. Και κάναμε αυτού του είδους την. Και το είχα πει και τότε. Σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Τι να σας πω τώρα, τους χάρισε τη ζωή τότε, δεν τους κρέμασε για να σήμερα να μπορεί να συνεργαστεί. Παρ' όλα αυτά, δεν σας ενοχλεί δηλαδή ότι ο κύριος Καμένος αυτά που βγαίνει και λέει για τη Μακεδονία και όλα αυτά. Βεβαίως, σε αυτά αναφέρθηκα. Είπα ότι ο κύριος Καμένος μπαίνει σε μια, κατά τη γνώμη μου, την προσωπική, διακεκαυμένη ζώνη. Γιατί τα γνωρίζετε και από πριν. Διχασμού. Γιατί έχει διαφορετική άποψη. Κοιτάξτε, από πριν, ακούστε να δείτε. Από πριν. Τόσο ακραία πράγματα δεν είχα ακούσει από πριν. Είχα ακούσει για μια διαφωνία στο θέμα της συμφωνίας. Έντονη διαφωνία. Έντονη. Και με, φυσικά. Και με σκληρό. Έντονη. Με σκληρή ρητορική. Ναι, αλλά τώρα κοιτάξτε, σας μιλάω για κάποια πράγματα που είναι στα όρια της πολιτικής. Γενικά για μια ρητορία. Τη λέξη προδοσία λέτε. Και άλλα παρόμοια. Έτσι, αυτό δεν το δέχομαι βέβαια, γιατί άμα ανοίξω συζήτηση με κάποιους. Ακραίους στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι όλους, υπάρχουν σόφρονες στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με κάποιους ακραίους, οι οποίοι. Εγώ δεν θέλω να φτάσω στην κουβέντα εκεί, δεν ήθελα ποτέ να τη φτάσω. Έχουν θητεύσει σε χοντικά κόμματα. Έτσι. Εγώ δεν κάνω τον τιμητή της πολιτικής συμπεριφοράς κανενός. Δεν την κάνω. Δεν κάνω τον τιμητή. Θα πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος σε οποιοδήποτε ολίσθημα. Στη ζωή του ή στην πολιτική του διαδρομή, μπορεί να έχει και τη δεύτερη ευκαιρία ο ίδιος για την αυτοκαθαρσή του. Αλλά αυτός που υπηρέτησε τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες ευθύνονται για προδοσία αποδεδειγμένη ιστορικά της Κύπρου, να βγαίνει και αντί να καθαρίσει το στόμα του, αν θέλετε, σε διαδικασία μιας αυτοκάθαρσης, να διατυπώνει τέτοιες. Αλλά απ' την άλλη, θα σα πω ότι εγώ για να είμαστε και. Παρακαλώ, εγώ δεν έχω στην επικαιρότητα. Ότι και ο πρώην κυβερνητικό σα εταίρο, με τον οποίο ήσασταν χέρι-χέρι πριν από λίγες εβδομάδες ακόμα, σκέφτεται να εντάξει στου κόλπου του κόμματό του έναν ανεξάρτητο βουλευτή προερχόμενο. Κοιτάξτε, από τη Χρυσή Αυγή. Εγώ για τον. Τη οποία συνεχίζεται. Θέλω να πω ότι να το βάλουμε όλο το. Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω. Εγώ για το διαζύγιο. Δεν μιλάω τώρα, είχα μιλήσει. Εγώ για το γάμο μίλησα. Ναι, το ξέρω. Και θα σα πω και για το γάμο. Είχα μιλήσει πριν συμβεί το διαζύγιο. Και λέω, κάθε διαζύγιο έχει να κάνει και με τη δικαίωση μία ενός γάμου, έτσι. Αυτό ισχύει και στην καθημερινή ζωή. Αν βγουν δύο σε ένα δικαστήριο και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί μεταξύ τους, ακόμα και παιδιά να έχουν, και καλά παιδιά και μορφωμένα και προκομμένα που λέει ο λόγος, δεν ξέρω πώς τα λέει ο λαός, αυτά, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τίθεται ένα θέμα. Για τη σχέση αυτή, έτσι. Λέω, ακόμα και στην καθημερινή ζωή. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα, σας είπα ότι υπάρχουν ορισμένες κόκκινες, κατά τη γνώμη μου, ορισμένες κόκκινες γραμμές. Δεν πρέπει να τις υπερβαίνουμε όσον αφορά τις καταστάσεις που περιέγραψα. Είπατε μέσα στο 19. Αλλά πότε. Αλλά πότε. Κοιτάξτε τώρα. Κάποιοι στοιχηματίζουν ότι θα γίνουν το Μάιο πλέον. Αυτοί ρίχνουν και τα λεφτά τους και έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν τα λεφτά τους όταν τα λέμε όσοι στοιχηματίζουν. Εγώ θα έλεγα ότι εντάξει, διακηρυγμένος στόχος είναι η εξάντληση. Ο Οκτώβριος, η εξάντληση. Και συνταγματική υποχρέωση εδώ που τα λέμε. Γιατί το γεγονός ότι έχουμε κρυλάστικο τα πάντα και έχουμε μάθει να φεύγει ο καθένας όποτε θέλει και να προκυρήσει εκλογές. Δεν το λέμε και αυτό κανονικότητα. Επειδή έτσι έχουμε πια μεγαλώσει. Έτσι, συνταγματική υποχρέωση. Δεν είναι με την έννοια πια. Θα μπορούσε αυτό που λέτε να είναι. Αυτό που λέτε εσείς τώρα θα μπορούσε να ήταν πρόταση στη συνταγματική αναθεώρηση που λέμε. Έτσι. Να. Αλλά με το ισίον σύνταγμα. Υπάρχει νομίζω από την αξιωματική αντιπολίτευση που όμως ζητάει εκλογές επανειλημμένες από την πρώτη μέρα των προηγούμενων εκλογών. Ναι, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες να είναι. Ειλικρινά. Την αντίφαση πάντα. Την αντίφαση έβαλε γι' αυτό. Ναι, ναι. Είναι η αντιφάση του πολιτικού. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η πρότασή της. Αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα πότε εξαντληθεί η τετραετία. Το έχετε.
Όχι, τα τελευταία χρόνια από το 1974 και τότε πόσες φορές μπορεί να εξαντλήθηκε η τετραετία. Τώρα τι να σας πω. Κύριε Βαρέμα, ναι. Δεν θα σας βοηθήσω. Αν θέλετε να βάλετε στοιχήματα, δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορεί να βάλω. Εκτίμηση δημοσιογραφική. Θα σας έλεγα να τα αποφεύγετε τα στοιχήματα γενικώς. Mm-hmm. Έτσι. Εμπάργκο στο Sky, κύριε Βαρέμα. Όπως λέει και η σημείωση. Δεν έχω, εάν έχετε ακούσει στη διαφήμιση. Οδηγούν σε καταστάσεις εθισμού και τέτοια. Ναι, οι προειδοποιήσεις από κάτω. Ναι, οι προειδοποιήσεις από κάτω. Ψηλά γράμματα. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου, στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα με εσάς είναι, το έσπασε. Θα το σπάσει ο καθένας μόνος του, θα το σπάσει το κόμμα, δεν θα το σπάσετε, τι λέτε. Το ποιο. Το εμπάργκο στο Sky. Θεωρείτε ότι πρέπει να σπάσει καταρχήν. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς θετική εξέλιξη αυτό που έγινε με την ΕΡΤ, έτσι. Δεν είναι, δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι καθόλου το ίδιο, θα σας πω. Sky και ΕΡΤ δεν είναι καμία σχέση. Καθόλου, ναι, καθόλου, θα σας πω, θα σας πω. Θα πατήσω και επί της ουσίας. Φυσικά και θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα. Και ήταν σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν έγινε, ό,τι έγινε η ενέργεια αυτή που έγινε στο Sky. Βγαίνει ο ιδιοκτήτης του Sky, και κάνει λόγο ότι ηθικός αυτούργος ενός μιας ενέργειας τρομοκρατικής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σταματάει κουβέντα για πάντα λοιπόν από αυτή την αρχή. Δεν λέω αυτό. Ναι. Όχι, ρωτάω. Δεν λέω αυτό. Ναι. Δεν λέω αυτό. Λέω αυτό δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα να βγαίνει ο ιδιοκτήτης ενός σταθμού και να λέει αυτό το. Γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε σε ευνοούμενη πολιτεία και άμα το λέει. Έτσι. Οποιοδήποτε και συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης έχει άλλες διαστάσεις. Mm-hmm. Τέτοιου είδους δηλώσεις έχουν και άλλες διαστάσεις. Άρα τι θα πει, εγώ λέω να υπάρχει μια διάθεση κανονικότητας και από την πλευρά να μην υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα σαν αυτά που σας περιέγραψα προηγούμενα. Είστε στη συζήτηση τώρα να ξαναβάλετε σε νέες, να ξαναμπεί το θέμα στο τραπέζι, να το συζητήσετε και να έρθει το εμπάργκο. Ή ας πούμε το μισό σπάσιμο με την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Η δική σας η άποψη ποια είναι. Και άρα λέτε. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι εγώ να επιβάλλω με την κυρία Μεγαλοοικονόμου που. Κοίτα, αυτά τα πράγματα είναι και συλλογικές αποφάσεις, έτσι. Να. Μπορεί να συζητηθεί. Να συζητηθεί και να ληφθεί μια απόφαση. Εσείς είστε προς την θετική κατεύθυνση, δηλαδή για να καταλάβουμε τη δική σας απόψη. Όπως σας περιέγραψα, σας είπα, αν δεν υπήρχαν τέτοιου είδους. Υπήρχε όμως. Υπήρξε. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα, έτσι. Μια κανονικότητα όπως σας την είπα. Ο χρόνος των εκλογών επηρεάζει και όχι για να κάνει κανείς εμφανίσεις, αλλά για να έχει το δικαίωμα ο κάθε πολίτης να βλέπει τη σύγκρουση των επιχειρημάτων. Κοίταξε, φυσικά και είναι καλό να βλέπει τη σύγκρουση των επιχειρημάτων. Ακόμα και σε ένα κλίμα, γιατί καλλιεργείται από ορισμένα μέσα, ένα τοξικό κλίμα. Οφείλω να πω. Φυσικά και είναι καλό πράγμα. Είναι αναζωογονητικό και αν θες είναι και ένας αέρας για τη δημοκρατία. Ακόμα και στο στημένο, αν θες. Σε ένα στημένο σκηνικό. Που εγώ δεν προδικάζω τίποτα σε κάθε περίπτωση. Ό,τι είχα να σας πω όμως. Σας το είπα ευθέως, επειδή μου κάνατε λόγο για το Sky, έτσι. Σας το είπα ευθέως. Δεν μπορεί να το επαναλάβω, θα είναι κουραστικό. Είστε καλά, κύριε Βαρέμα. Ένας ιδιοκτήτης ενός μέσου να βγαίνει και να λέει αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τα υπόλοιπα τα συζητάμε όλα. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Που ήρθατε και σήμερα με το